Έχει μπει ο Ιούλιος, δεν τα καλά. Εδώ πέρα πούμε, έχει ακόμα αρκετά η δροσιά για τα δεδομένα. Είχε κάτι ζέστες, αλλά έχει αρκετή δροσιά. Αλλά ο Ιούλιος για την Ελλάδα, ξέρω, είναι ο μήνας που αρχίζουν πλέον ο κόσμος να πάνε στις διακοπές οπουδήποτε πάνε. Προτιμώ βουνό, το έχω ξαναπεί, προτιμώ βουνό, προτιμώ κρύο νερό, τίποτα άλλο. Και ο Ιούλιος είναι για πάντα στο μυαλό το δικό μου, έτσι σαν πιο παλιός, 40 plus πλέον, ο μήνας της αθλητικής εφημερίδας. Προφανώς οι νεότεροι την αθλητική εφημερίδα δεν την έχετε αξιολογήσει όπως εμείς οι παλιότεροι, γιατί η αθλητική εφημερίδα τότε, για μας τους κάποια στιγμή 13, 14, 15 χρόνων μέχρι 25 κυρίως, ήτανε η φάση... Αδερφέ, ξυπνάω και αναλόγως τι θέλω να φάω, τι θέλω να πιω, έχω στο τραπέζι, ας μην γελιόμαστε, το μίλκο ως επιτοπλίστων, τη ζαμπονοτυρόπιτα και μετά ο συνδυασμός αυτός μας έφερνε στα πρόθυρα πως ήταν ο Παπαδόπουλος με τον Κοντογιαννίδη στο επεισόδιο με τον Τζακ στους απαράδεκτους που χτυπάγανε ένας την πόρτα για να βγει από την τουαλέτα για να μπει ο ίδιος. Αλλά πάντα εκεί, άσχετα από τυρόπιτες, ζαμπονοτυρόπιτες, μίλκο κλπ, ήτανε προφανέστατα, ή οποιοδήποτε άλλο ρόφημα τέλος πάντων, ήτανε προφανέστατα εκεί και η αθλητική εφημερίδα. Και εκεί βλέπαμε τώρα τους παιχταράδες να έρχονται, υπογράφει ο Τάδε, δεν θα ξεχάσω ποτέ το «είπε το νέο Ζε Ρομπέρτο», είπε το νέο Ζε Ρομπέρτο. Εν τω μεταξύ, η ερώτηση πολύ πιθανότητα ήταν: Ζε Ρομπέρτο, ξέρω εγώ, σου αρέσουν οι κολοκυθοκορφάδες. Είπε το νέο Ζε Ρομπέρτο. Του αρέσουν οι κολοκυθοκορφάδες. Τέλος πάντων. Και μετά τα δεν ήρθε, είχαμε το τεράστιο, ας πούμε, Χαζέ Ρομπέρτο, δεν ξέρεις τι χάνεις. Έτσι, υπέροχα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, επειδή το ίντερνετ τώρα έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, πάμε σε ιντερνετικά νέα. Είτε τα νέα αυτά είναι από site, είτε τα νέα αυτά είναι από κάποια κοινωνικά δίκτυα, είτε τα νέα αυτά είναι μέσω YouTube, από μας, από κάποιες άλλες εκπομπές τέλος πάντων, που σας κάνουν παρέα και ισχυροποιούν, ας το πούμε έτσι, με χαρά το βλέπω αυτό, την μπασκετική κοινότητα, ας πούμε, την ελληνική. Λοιπόν, όπως και να έχει. Αυτό που θέλω να κάνετε πάντα και κυρίως στην Παναθηναϊκή, σε εσάς απευθύνομαι αρχικά, είναι υπομονή και ψυχραιμία, γιατί εσείς θα έχετε λιγότερα νέα από ό,τι εμείς Ολυμπιακοί φέτος το καλοκαίρι. Και αυτό είναι απολύτως λογικό και καλό για σας. Καλό για σας. Γιατί προφανέστατα δεν έχετε να φτιάξει μια ομάδα η οποία είναι ήδη έτοιμη. Τι να φτιάξεις, το ήδη έτοιμο, το ήδη επιτυχημένο, απλά θα το διανθίσεις, θα το βελτιώσεις με κάποιες στοχευμένες κινήσεις οι οποίες από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα είναι δυνατές. Ήδη η πρώτη έγινε με τον Λορέντζο Μπράουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά πού το πάω στο σημερινό βίντεο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μυρωδιά Σπυριάρα, Sports It Podcast, να είστε καλά. Συνεχίστε να στηρίζετε τα βίντεό μας, κάντε τα δέοντα, έτσι. Και προφανώς δείξτε την αγάπη σας στο μπάσκετ ακόμα και το καλοκαίρι, γιατί το μπάσκετ δεν σημαίνει μόνο βλέπω μπάσκετ, δεν σημαίνει μόνο ασχολούμαι με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Σημαίνει να την ακούμε λίγο και την μπάλα να χτυπάει στα γηπεδάκια, στις γειτονιές, έτσι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός λοιπόν, για ξεκίνημα. Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι λένε όλοι, χρειάζεται έναν σέντερ ο οποίος θα πλαισιώνει φυσικά τον Λεσόρ και βεβαίως τον Κωστάκη. Αλλά τον Λεσόρ κυρίως, αυτός είναι ο βασικός του σέντερ. Βλέπετε ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα με ποια έννοια. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλά λεφτά. Αυτό πλέον δεν είναι κρυφό, το ξέρουν όλοι, το ξέρουν και οι ατζέντες των παιχτών πάνω απ' όλα. Παρ' όλα αυτά, το NBA είναι τόσο γλυκό, τόσο ισχυρό, τόσο θελκτικό, που δύσκολα κάποιος παίχτης δεν θα ψάξει
τη συνέχεια της καριέρας στο NBA εφόσον υπάρχει πάτημα να γίνει κάτι τέτοιο. Πού το πάω? Πολλοί από τους παίκτες που ασχοληθήκαμε, εμείς, οι άλλες εκπομπές, εφημερίδες, οτιδήποτε site, έχουν ήδη κλείσει την πόρτα στην Ευρώπη γενικότερα και όχι μόνο στο Παναθηναϊκό και έχουν μείνει στο NBA. Θες να ξεκινήσουμε από Μον Μπάμπα? Έμεινε NBA. Ακούστηκε για τον Παναθηναϊκό. Πολύ καλός παίκτης. Θέλετε να συνεχίσουμε από ένα όνομα το οποίο κατά κόρον έχει εμφανιστεί σε όλα τα site και σε όλα τα podcast ή οτιδήποτε, ακόμα και στο δικό μας, Γκόγκα Μπιτάτζε. Έμεινε στο NBA. Θέλουμε να συνεχίσουμε και να πούμε για τον Τάις. Ο Τάις δεν έμεινε στο NBA, αλλά θα μείνει στο NBA. Πώς το ξέρουμε? Ήδη έχει 3-4 καλές προτάσεις, όχι προτάσεις συμβολέου φραγκοδίφραγα, αλλά προτάσεις συμβολέου κανονικού που θα τον αφήσουν σίγουρα για 1, 2 ή 3 χρόνια ακόμα στο NBA. Μεταξύ αυτών και η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούμπο ή Milwaukee Bucks. Πάνω απ' όλα, σε αυτό το πλαίσιο Παναθηναϊκός σέντερ από NBA, θέλω να σας πω το εξής. Η ψυχραιμία και η υπομονή που σας λέω δεν είναι τόσο για τους μεγαλύτερους σε ηλικία, 30-40 και βάλε, άλλο και για τους μικρότερους, οι οποίοι επειδή είδανε μια μεγάλη επιτυχία του Παναθηναϊκού και κακά τα ψέματα μετά από χρόνια η ομάδα πήγε στο Final Four και πήρε και το Final Four, πήρε την Ευρωλίγα. Τώρα καταλαβαίνω ότι η χαρά, να μην πω κάτι άλλο, σας έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά, ας πούμε, και θέλετε να διαλύσετε το σύμπαν. Λογικό είναι, θεμητό είναι, μπορώ να πω ότι αυτό είναι και δείγμα υγιούς οπαδισμού, όχι άρρωστου, υγιούς. Φέρε μου τον LeBron James, τον Durant, αλλά πού το πάω τώρα? Πολλοί πιστέψαν ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται κανονικά και ότι υπάρχει πάτημα και πραγματική ελπίδα να έρθει ο Βαλανσιούνας στον Παναθηναϊκό. Δεν το έχουν αναφέρει οι πιο σοβαροί, δεν το έχουμε αναφέρει προφανώς ούτε εμείς, αλλά το ότι θα πάει ο Βαλανσιούνας στον Παναθηναϊκό ήταν ένα ανέκδοτο εξ αρχής. Αυτοί που έστω και κατελάχιστο γνωρίζουν τι σημαίνει NBA και τι σημαίνει το στάτους του Βαλανσιούνας ή όπως θα έλεγε και μια ψυχή του Βαλανσιούνα χωρίς σίγμα στο NBA, προφανέστατα ήξερε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να με βρει πολυετές και καλό συμβόλαιο Λιθουανός στην Αμερική. Βρήκε στη Washington, πολύ που τον νοιάζει που θα πάει σε μια από τις χειρότερες ομάδες, τσεπώνει το παραδάκι, θα γίνει ανταλλαγή κάποια στιγμή, θα πάει σε μια καλύτερη ομάδα να χτυπήσει και πρωτάθλημα, αν το θέλει. Μπορεί και αν το θέλει και καθόλου, σιγά. Αλλά τέτοιοι παίχτες, τέτοιου βεληνιακούς παίχτες, δεν υπάρχουν περίπτωση να πάνε τώρα σε καμία Ελλάδα, σε καμία Ιταλία, σε καμία Ισπανία, σε καμία Ευρώπη γενικότερα. Μιλάμε για παιχταρά και νέο σε ηλικία σχετικά ο Βαλανσιούνας. Ωραία. Αλλά τα προβλήματα εντός εισαγωγικών που εγώ θα σας ξαναπώ δεν είναι προβλήματα, γιατί έναν παίχτη βασικά ψάχνετε και αυτό θα βρεθεί κάποια στιγμή, απλά θέλει υπομονή. Τα προβλήματα λοιπόν και καλά προβλήματα συνεχίζονται γιατί ο Ιμπάκα βασικός στόχος φαίνεται να πηγαίνει στη Ρεάλ, αν δεν έχει πάει ήδη την ώρα που βλέπετε το βίντεο. Λογικό, Ισπανός ο Ιμπάκα, naturalizé τέλος πάντων, πάει σε ισπανική ομάδα και μάλιστα στη Ρεάλ, η οποία είναι αποδυναμωμένη, θέλει λίγο έτσι νέους παίχτες, λογικό και επόμενο. Πάμε παρακάτω. Το Ισραήλ έκανε ένα έτσι σημαντικό χτύπημα, ας το πούμε έτσι, σε παίχτες, σε ομάδες μάλλον που θέλανε παίχτες ψηλούς, γιατί είδαμε ότι μέσα στις προηγούμενες μέρες ο Μότλεϊ, πάρα πολύ ωραίος παίχτης, πήγε στη Χαποέλ κάτι, Τελαβίβ, στο Eurocup. Και ο Όστιν Γουάιλι, επίσης καλός παίκτης από το τουρκικό πρωτάθλημα που ήταν και αυτός μέσα στα πλάνα των εκπομπών, των site κλπ. Δεν ξέρω αν ήταν στα πραγματικά πλάνα του Παναθηναϊκού σαν οργανισμού, αλλά και αυτός πάει στο Ισραήλ σε μια άλλη Χαποέλ, μια από τις 80 Χαποέλ που έχουν. Είναι όπως λέμε Αστέρας ή δεν ξέρω τι, Εξαρχείων που είχε ο Μιχάλης στην Πλούζα, Τρίπολης κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αυτό σημαίνει Παναθηναϊκή ότι πρέπει να αγχώνεστε? Σε καμία περίπτωση. Η ομάδα έχει λεφτά. Το έχει δείξει, το έχει αποδείξει. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού είναι τρελός με την καλή έννοια που θα λέει και ο Ψινάκης, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει την ομάδα ξεκρέμαστη.
ο Αταμάν έχει δώσει προφανώς το πράσινο φως για μεταγραφή, αλλά άρα όλο αυτό δίνει πάλι μια λέξη την οποία την έχω πει ήδη 97 φορές σήμερα, πάρτε και μια 28η, υπομονή. Μην ξεχνάτε ότι ο Ναν ξεκίνησε να μιλάει με τον Ολυμπιακό αρχές Ιουλίου και κατέληξε στον Παναθηναϊκό, πότε, 1η Νοέμβρη, 30 Οκτώβρη, κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ αργά τέλος πάντων. Άρα, ο Παναθηναϊκός έχει το know-how, έχει πλέον και την προτερή εμπειρία με την έννοια ότι είδε πως παίζεται το παιχνίδι με τον Ναν, ξέρει να κάνει την υπομονή που θέλει, εδώ την έκανε πέρυσι, δεν θα την κάνει φέτος. Που στην τελική ώρα ξεκίνησε η Ευρωλίγα, 2-3 αγωνιστικές και μετά πήρε δεύτερο σέντερ. Και κάτι τρέχει στα... Λοιπόν, τίποτα. Κυριλέ. Πάμε τώρα σε μια λεπτομέρεια. Αρχίζω τη κουβέντα για εμάς τους Ολυμπιακούς τώρα. Σε μια λεπτομέρεια η οποία παίζει να κάνει τη διαφορά. Μέχρι τώρα με έχετε δει πολύ συγκρατημένο, επίτηδες, και δεν έχω πει σε καμία περίπτωση ο Βεζένκοφ έρχεται στον Ολυμπιακό. Μου έχουν στείλει και παιδιά ότι έρχεται, έχω την τάδε πληροφορία, μαθαίνω, ακούω κλπ. Κάνω τον χαζό ως τώρα και δεν ασχολούμαι για έναν λόγο. Οι Toronto Raptors, το Βεζένκοφ δείχνουν να τον θέλουν. Ο προπονητής είναι Σέρβος. Όπως είπα σε ένα προηγούμενο βίντεο, ο σύλλογος γενικότερα είναι εντός εισαγωγικών και καταλαβαίνετε πώς θα το πω, φιλοευρωπαϊκός, καταλαβαίνετε, έτσι. Οπότε ο Βεζένκοφ δεν έβλεπα να φεύγει. Έχω την εντύπωση στις τελευταίες ώρες ότι τα πράγματα αυτά σαν αλλάζουν προς όφελος του Ολυμπιακού και εξηγούμε. Αυτό που θα ξεκινήσω να σας πω τώρα, σε πολλούς μπορεί να φανεί αστείο, γελίο, χαζό, βλακώδες, πείτε το όπως θέλετε, εγώ θα το πω. Ήδη κάποια site το έχουν αναφέρει. Είδατε την ανάρτηση παρουσίασης του Βεζένκοφ από την ομάδα των Raptors. Στο Instagram νομίζω. Είναι ο μοναδικός παίχτης ο οποίος στη φανέλα του δεν έχει νούμερο. Το είπα. Πείτε ότι είναι βλακή αυτό που είπα τώρα. Πού την πρόσεξε αυτή τη λεπτομέρεια, σιγά την άνθιπο λεπτομέρεια. Ωραία, εγώ το λέω. Είναι πιθανότατα ένα σημάδι ότι ο Βεζένκοφ δεν υπολογίζεται ή τους έχει πει ότι δεν ξέρω μάμου σου του. Οι ρούκις που ήρθανε φωτογραφηθήκανε με νούμερο στη φανέλα. Ο Ντέιβιον Μίτσελ που πήγε από το Σακραμέντο στο Τορόντο μαζί με τον Βεζένκοφ στην ανταλλαγή την προκείμενη είναι με νούμερο στη φανέλα. Αν θυμάμαι καλά το 45. Μπορεί να είπα και κοτσάνα, δεν έχει σημασία. Λες και μας νοιάζει τώρα ο παίκτης Ντέιβιον Μίτσελ. Ο Βεζένκοφ δεν έχει νούμερο. Μήπως αυτό σημαίνει κάτι? Το αφήνω σαν ένα ερωτηματικό να αιωρείται. Τι με κάνει να πιστεύω ότι ο Βεζένκοφ το σκέφτεται ακόμα σοβαρά? Δεν έχει πάρει την απόφασή του και πιθανότατα ο Ολυμπιακός να σπρώχνει και τις τελευταίες του μάρκες στο τραπέζι, στο καζίνο. Εν τω μεταξύ, τραπέζι στο καζίνο. Σωτήρης Μουστάκας, Ινωνά με τον Άραβα, το καζίνο και την μπίλια που γύρναγε. Μυθική σκηνή. Πάμε στο πασχετικό πάλι. Κλείνει η παρένθεση. Μήπως λοιπόν ο Ολυμπιακός ρίχνει τις τελευταίες του μάρκες στο All-in που πάει να κάνει για τον Βεζένκοφ με την επίσκεψη μπαφέ και σκινδύλια στην Βουλγαρία για να το δουν από κοντά? Χαζό και αυτό το επιχείρημα θα πει κάποιος. Ωραία. Γιατί όχι τηλέφωνο? Γιατί όχι βιντεοκλήση? Υπάρχουν 77 εκατομμύρια τρόποι να πάρεις κάποιον τηλέφωνο, να του στείλεις μήνυμα, να mail, τα πάντα. Σημαίνει ότι, για μένα τουλάχιστον, αδερφέ, σε πιστεύουμε τόσο πολύ, σε αγαπάμε τόσο πολύ, σε θέλουμε τόσο πολύ που ερχόμαστε και σου λέμε αυτοπροσώπος, φάτσα, κάρτα, σε θέλουμε, σε λατρεύουμε, σε έχουμε ανάγκη στην τελική. Αυτό με κάνει να πιστεύω. Και βλέπω ότι, νιώθω ότι ο Βεζένκοφ δεν έχει πάρει την αποφασή του 100% ακόμα. Είναι μεταξύ στο έρχομαι, δεν έρχομαι, γυρνάω, δεν γυρνάω. Αλλά, αυτό το διάβασμα κάτω από κάποιες μικρές λεπτομέρειες με κάνει για πρώτη φορά να σας λέω σε αυτό το κανάλι ότι είμαι αισιόδοξος και ότι η επιστροφή του Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό είναι πάνω από το 50%. Γιατί μέχρι τώρα το είχα κάτω από το 50% και αρκετά κάτω. Με την έννοια ότι το Τορόντο τον θέλει, δεν είναι κάποια ομάδα η οποία θα του πει: ωραία, άντε, τα λέμε. Απλά αυτές οι κουβέντες τώρα και αυτές οι καταστάσεις δεν είναι τσακ μπαμ, ωραία, φεύγει ο Βεζένκοφ, Ολυμπιακά, να πάμε γερά κτλ.
πρέπει να περάσει, αν φύγει και το 48ωρο από την ομάδα του Τορόντο, μήπως τον θέλει κανένας άλλος κλπ. Αυτά. Αρχίζει και το προολυμπιακό για την Ελλάδα. Οι Κροάτες τους κάνουν τους Σλοβαίνους μακαρόνια με κιμά. Πολύ μεγάλη νίκη των Κροατών. Δεν πρέπει να τους υποτιμάμε τους Κροάτες, γιατί γενικότερα τα τελευταία χρόνια οι Κροάτες τρώνε τη μία σφαλιάρα μετά την άλλη, αλλά κάποια στιγμή θα ξυπνήσουν κι αυτοί. Παίχτες έχουν τεράστιο Σάριτς, τεράστιο Ζούμπατς, τεράστιο Σχέζονια, λείπει ο Μπογκδάνοβιτς φυσικά, ο πάτερ φαμίλιας εκεί πέρα, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Ελλάδα. Υποθέτω ότι θα περάσουμε τον όμιλο εύκολα και μετά θα έχουμε δύο τελικούς ουσιαστικά, γιατί ο ημιτελικός και ο τελικός το ίδιο αποτέλεσμα έχουν. Πρέπει να περάσεις το ένα, να περάσεις και το άλλο και να πας στο Παρίσι. Και μετά να έχουμε και Τζέρτζελο και Χαβαλέ, να έχουμε να λέμε. Λοιπόν, αυτά. Η υπομονή στους Παναθηναϊκούς, γιατί σας λείπει ένα κομμάτι για να συμπληρώσετε το παζλ. Υπομονή και στους Ολυμπιακούς, αλλά να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, γιατί έχω την εντύπωση ότι τα σημάδια τα οποία δεν είναι τόσο φανερά είναι μάλλον θετικά. Μάλλον θετικά. Τώρα, άλλα τι θα γίνουν, θα τα δούμε. Προχωράμε, καλή συνέχεια σε ό,τι αν κάνετε. Βλέπουμε μπάσκετ, παίζουμε μπάσκετ, προσέχουμε τον εαυτό μας και τα δικά μας πρόσωπα. Και τα υπόλοιπα σε βίντεο νέο τις επόμενες μέρες. Γεια χαρά!